Καλημέρα καλησπέρα φίλοι μου είμαι ο Στέλιος και παρακολουθείτε το κανάλι μου στο youtube Στο σημερινό επεισόδιο επιστρέφουμε και πάλι πίσω στην καριέρα μας με τον Ηρακλή στο Football Manager 2022 και θα πάμε να δούμε όπως πάντα δύο παιχνιδάκια για να συνεχίσουμε και να προχωράμε το παιχνίδι μας στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε δει ε, δύο πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια. Είχαμε παίξει με τον Πάουκ Β, στον οποίο αγώνα είχαμε χάσει με 0-1, αλλά στη συνέχεια παίξαμε με τη Βέρεια, όπου την κερδίσαμε. Σπάσαμε το αίτητο τη Βέρεια, η οποία βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στην πρώτη θέση, και έτσι είχαμε κλείσει το βίντεο. Εγώ στο μεσοδιάστημα έπαιξα ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Β, το οποίο κερδίσαμε 3-1 πάρα πολύ εύκολα πάρα πολύ άνετα. Και σήμερα θα πάμε να δούμε δύο παιχνίδια. Το ένα θα είναι με την Ξάνθη, η οποία είναι και αυτή πάρα πολύ ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα και είναι από τα για την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Και φυσικά θα δούμε και τον από Απόντου που είναι το τελευταίο παιχνίδι για τη χρονιά του 2021 για να περάσουμε στο επόμενο επεισόδιο μέσα στι μεταγραφέ να δούμε τι θα κάνουμε και εκεί πέρα, αν θα υπάρξουν αλλαγέ, αν θα φύγουν παίχτε, αν θα έρθουν παίχτε και τα σχετικά, για να υπάρξει έτσι μια μικρή ανανέωση, αν θα χρειαστεί. Πάμε όμω πρώτα να δούμε το βιντεάκι του χορηγού μα ενέπα.com και επιστρέφουμε πάλι πίσω στο παιχνίδι για να δούμε τι έγινε στο παιχνίδι που δεν είδαμε, αλλά και να πάμε κατευθείαν να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα. Και αφού είδαμε το βιντεάκι του χορηγού μα, να πω ότι με τον κωδικό Step Up Gaming κερδίζετε 3% επιπλέον έκπτωση στι αγορέ σα. Οπότε μην το ξεχνάτε και αυτό. Αν μπαίνετε στο ΕΝΕΜ, στηρίζετε και εμένα. Και φυσικά, βασική προπόθεση να μπείτε από τα link που θα βρείτε στην περιγραφή για να φανεί και η κίνηση που θα υπάρξει στο κανάλι εκεί πέρα, στο site εκεί πέρα από το όνομά μου. Πάμε όμω τώρα στο παιχνίδι για να δούμε τι έχει γίνει. Όπω είπαμε, με τον Ολυμπιακό Β κερδίσαμε 3-1, με 2 γκολ ε, στο, στο πρώτο ημίχρονο ένα τρίτο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και μια μείωση σκορ από τον Βρουσάη στο 54. Το πρώτο γκολ το βάλε ο Μπαστακό. Το δεύτερο γκολ ο Τόμα, το οποίο ήταν με ασή του Μπαστακού. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι από τον Μπαστακό με 7,9. Και σήμερα, όπω είπαμε, θα πάμε να παίξουμε με την Ξάνθη, η οποία βρίσκεται στην πέμπτη θέση έχει πέσει λίγο, είχε κάποια άσχημα αποτελέσματα και φυσικά θα παίξουμε και με απόλυτο πόντου. Ολυμπιακό βόλιο και πανσερέκο θα τα περάσουμε, θα είναι από τι ομάδε που θα δούμε στον δεύτερο γύρο προ το τέλο του πρωταθλήματο. Να δούμε λίγο το βαθμολογικό πίνακα όπου η αναγέννηση καρδίτσα είναι στην πρώτη θέση με 10 αγώνε. Στου 21 βαθμού από όλο στου 20 η Βέρεια, 19 έχουμε εμεί και αν κερδίσουμε φτάνουμε την αναγέννηση καρδίτσα στου 22. Η Ξάνθη στου 19 και από εδώ και πέρα πίσω βλέπετε τι γίνεται. Οπότε είναι ντερμπι για το ποια από τι δύο ομάδε θα κερδίσει, αν κερδίσει κάποια από τι δύο και θα πάει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Ε, έχουμε κάνει κάποιες προσθήκες στους ε, coaches, βλέπετε εδώ πέρα ότι ήρθε και προπονητή σε μαντοφυλάκων, οπότε σχεδόν είμαστε η καλύτερη ομάδα στο coaching team. Ε, το scouting δεν το έχω ανεβάσει ακόμα, είμαστε πάρα πολύ καλά. Ε, το αφήνω ακόμα, δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθούμε και δεν ασχολούμαστε και ιδιαίτερα, δεν χρειάζονται ιδιαίτεροι παίχτες. Αλλά το πρόβλημα έγκυται στο ότι έχουμε αρκετού τραυματισμού. Επέστρεψε ο Μπουτζίκο από το μεγάλο του τραυματισμό, τον τριών-τεσσάρων εβδομάδων πόσο ήταν. Έχει τραυματιστεί για δύο μέρε ο Μπαστακό. Δεν ξέρω αν θα το βάλω να παίξει μέσα. Μάλλον θα το πάρω σαν αλλαγή. Βλέπετε εδώ πέρα έχουμε τον Κιμπέρ, Ο το οποίο είχε ένα μικρό τραυματισμό. Ο Βιτίνη, ο οποίο επέστρεψε. Αυτοί δεν μπορούν να παίξουν έτσι πάρα πολύ. Ο Πανάγου και αυτό έχει ένα θέμα. Έχουμε τον Δημήτρο... Δημήτροβιτς... Δημήτροβιτ, συγγνώμη. Ε, τραυματία των τερματοφύλακα, έχουμε τον Χρουσιέλ, έχουμε τον Κοστούλα ο οποίος τραυματίστηκε και αυτό για λίγες μέρες Έχουμε τον Απολιτάνο ο οποίος ακόμα δεν είναι έτοιμος για να έρθει να παίξει και τον Μακρύ ο οποίος τραυματίστηκε μέχρι για τρεις εβδομάδες. Βλέπετε πόσο high είναι το injury risk. Δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ. Γενικότερα έχουμε ένα θεματάκι με τους τραυματισμούς, ένα μεγάλο θεματάκι με τους τραυματισμούς οπότε θα πρέπει να καταφέρουμε να το φτιάξουμε και να το φέρουμε στα μέτρα μας το παιχνίδι ώστε να μπορέσουν να μας δώσουν οι παίχτες που παίζουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε τον αγώνα μας. Βλέπετε εδώ πέρα ότι υπάρχουν δύο αποτελέσματα. Πάουκ Βίταλμο 00 και Λεβαδιακός επισκοπή 0-0. okay. εμείς θα πάμε τώρα στο Tactical Management. Εδώ πέρα δεν θα κάνουμε κάτι. Θα, πάρω τον, θα βάλω τον Buoli μέσα στη θέση του Μπαστακού. Δεν θα πάρω τον Μπαστακό μαζί μου. Συγγνώμη εδώ πέρα τι έκανα, τι έκανα, ποιον έβγαλα. Νομίζω έβγαλα τον Οκ, okay. έτσι θα πάμε. Ο Κάκο παίζει τη θέση του Ναπολιτάνου. Θα πάρουμε τον Ναπολιτάνο στι αλλαγέ. Δεν θα τον αφήσουμε έξω για αυτό το παιχνίδι. Μήπω και καταφέρει και μα δώσει κάτι παραπάνω, αν χρειαστεί για 45 λεπτά που μπορεί να παίξει, κάποια άλλη αλλαγή. Από... Έχουμε και τον ε, Θορή, ο οποίο δεν μπορεί να παίξει γιατί είναι από την Ξάνθη ιδανικό. Δεν μπορεί να παίξει εναντίον τη ομάδα του. Οπότε πάμε με έναν παίχτη ακόμα ε, λιγότερο από του βασικού μα δηλαδή. Βλέπετε εδώ πέρα ότι και Παπαστεριανό Καρτσαμπά εδώ πέρα έχουμε ένα θέμα. Ε, Κοστούλα είναι εκτό. Θα ζοριστούμε λίγο ίσω στο κέντρο μα. Ο Καρτσαμπά, ο οποίο δεν έχει παίξει καθόλου φέτο, και δεν ξέρω αν θα μπορέσει να σταθεί εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω και κάποια άλλη αλλαγή. Δεν παίζει και κάποιο παίχτη από αυτού πιο πίσω. Έχουμε τον Τόκα. Όχι. Δυστυχώ δεν έχουμε παίχτη στο κέντρο άλλων. Οπότε θα πρέπει αναγκαστικά να κατεβούμε με αυτή την ομάδα. Δεν πειράζει τι να κάνουμε. Έτσι θα πάμε. Και ο Θεό βοηθό. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό. Βλέπετε τι τρει αλλαγέ που έχουμε κάνει. Παπαστεριανό μπήκε μέσα, Καρτσαμπά και Μπουόλη. Και βγήκε ο Κοστούλα, Δωρή και Μπαστακό. Η Ξάνθη είναι Μελάζοβιτ, Παπάζογλου, Μιχαήλ, Πορτουρίδη, Τζανακάκη, Γιαντέρ, Αϊ Τατμανέ, Βιθέντε, Γκινσάρι, Ζωσεφ Μονρόου, Ιμπραήμι, Ιμπραήμι, συγγνώμη, και αλλαγέ Πλατέλα, Γιακουμί, Πολίμο, Νιαμτσούλοβιτ, Τσέλιο, Πιάτσικα, Διαμαντόπουλο, Δημούτσο και Κοτόπουλο. Και εμεί είμαστε με γλύκο, κακούρι, παπαστεριανό, διαλό, μπουτζίκο, παπαστεριανό, κάκο, καρτσαμπά, αλή, μπαμπά, μπουόλ και τομά. Και στι αλλαγέ Γρηγοριάδη, Πανάγου, Πίλιο, Μπράντονιτ, Κιμπέρτ, Μπαστακό, Ναπολιτάνο, Μανολάκη και Τόκα. Διτητή του αγώνα Αλέξανδρο Τσαμούρη, Μονρόι, ο προπονητή τη Ξάνθη, Φαβορή, προφανώ και είναι η Ξάνθη, 3 ώρα το μεσημέρι παίζουμε στην έδρα του πάμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ελπίζοντα ότι θα κάνουμε κάτι καλό, ότι θα μπορέσουμε να βάλουμε κάποιο γκολ. Σημασία έχει να μπορέσουμε να κρατήσουμε το 0 στην άμυνα. Ξεκινάει το παιχνίδι. Στα πρώτα λεπτά με τζανακάκι, η Ξάνθη βγαίνει μπροστά. Ο Μπουτζίκο, ο οποίο γύρισε από τραυματισμό και έπαιξε πολύ καλά στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Β, έκοψε την μπάλα εδώ πέρα. Επιμένει Ξάνθη, ακόμα ένα πλάγιο. Ε, πιστεύω ότι δεν θα έχει κάτι ιδιαίτερο τώρα στην αρχή αποφάσει. Συνεχίζει βέβαια να μα δίνει το παιχνίδι εδώ πέρα ε, στιγμιότυπα. Κινσάρι, τον πιέζουμε πέρα. Βυθέντε στο κέντρο, πετάει απέναντι για το Γιαντέρ. Αυτό θα γυρίσει μέσα στην περιοχή. Κινσάρει την κεφαλιά και ο Γλίκο πιάνει την μπάλα σταθερά. Ο Γλίκο, ο οποίο έχει πάρα πολύ καλή απόδοση στα μάτ, παίζει πάρα πολύ καλά. Ήταν εξαιρετική η ευκαιρία που βρήκαμε για να τον τσιμπήσουμε. Και έτσι καταφέραμε και έχουμε έναν αξιόπιστο τερματοφύλακα ο οποίο μπορεί να μα βοηθήσει. Εδώ πέρα μια κεφαλιά από τον Παπάζογλου στο οριζόντιο δοκάρι για την Ξάφη. Καταφέρουμε και γλιτώνουμε και αυτή τη φάση. Πάρα πολύ γρήγορη φάση ίσα ίσα που πρόλαβα να τη δω και να την περιγράψω. Βλέπετε εδώ πέρα ότι έχουμε φτάσει στο 15 και ήδη τα πράγματα πηγαίνουν ε, ψιλομέτρια για την ομάδα μα. Ακόμα δεν έχουμε κάνει κανένα σουτ, δεν έχουμε βγει καν μπροστά. Πιέζει πάρα πολύ η Ξάνθη και προσπαθεί να βάλει τον κολ. Η Ξάνθη, η οποία είναι πολύ δύσκολη η ομάδα, προφανώ, και είναι από τι ομάδε όπω είπαμε που θα διεκδικήσουν την άνοδο. Κινσάρι τώρα σε ένα φάουλ έξω από την περιοχή. Ο Γλίκο παραλίγο να την πιάσει εκεί πέρα. Η μπάλα πέρασε out όμω. Φάνηκε σαν να τη διώχνει εκτό. Έχουμε περάσει σχεδόν το πρώτο ημίχρονο όλο και δεν έχουμε ακόμα φάση, ε, και δεν μου αρέσει αυτό ιδιαίτερα. Παπαστεριανό τώρα θα δώσει την μπάλα στον Διαλό. Ο Διαλό να πω επίση ότι έγινε ανανέωση συμβολέου του με τι εμφανίσει ε, για έναν ακόμα χρόνο. Το ίδιο θα γίνει και για τον Μπουτζήκο με αυτή την αγωνιστική. Ε, θα πάρει ανανέωση συμβολέου για ακόμα έναν χρόνο. Παπαστεριανό τώρα με τον Παπαστεριανό εδώ πέρα αλλάζουν μπάλα. Χάνουν την μπάλα όμω επιθυθέντε και δίνει στον Ιπραήμι, ο οποίο βγαίνει στη μεγάλη περιοχή, γυρνάει για τον ε, Μον αυτό κάνει ένα σουτ, μια σέντρα. Τι έκανε Πορτουρίδη στη σέντρα και καταφέρνουμε και κόβουμε την μπάλα. Επιμένει εδώ πέρα η Ξάνθη πάρα πολύ ε, δυνατά βγαίνει μπροστά. μαζορίζει και τώρα μια φάση στην αντεπίθεση με τον Κάκο. Ο οποίο Κάκο προσπαθεί να κατέβει από τα αριστερά, να πάρει όλη την πλευρά. Θα προσπαθήσει τώρα να κάνει και μια σέντρα λογικά, να γυρίσει την μπάλα. Όχι, δίνει για τον Καρτσαμπά. Αυτό θα κάνει τη σέντρα. Έξω από την περιοχή Παπαστεριανό κερδίζει την κεφάλια Τωμά. Μπουόλη, Αλή Μπαμπά κάνει ένα σου την μπάλα πάνω στα σώματα. Και διώχνουν οι παίχτες της Εξάνθης στο 36 η πρώτη μας φάση σε αυτό το μάτς Νομίζω ότι πλέον πρέπει να πάμε για να κρατήσουμε το σκορ Έχουμε ένα προβληματάκι βέβαια στα δεξιά από του Ρίδης τώρα Ο οποίος δίνει στον Νάιτ Αμσανέ, πώς λέγεται δεν θυμάμαι το όνομα, Τζανακάκης Από τα δεξιά θα γυρίσει τη σέντρα στη μεγάλη περιοχή, ο Μονρόους κάνει την κεφαλιά Και η μπάλα βγαίνει στα χέρια του Γλίκου Πάμε σιγά σιγά για τη λήξη του ημιχρόνου. Δεν γίνεται άλλη φάση. Ο... Η Ξάνθη είναι καταγιστική με 8 φάσει. Ευτυχώ έχουμε καταφέρει και έχουμε σώσει την κατάσταση μέχρι στιγμή. Δεν έχουμε δεχτεί γκολ. Ελπίζω στο δεύτερο ημίχρονο να καταφέρουμε να κάνουμε ε, κάτι παραπάνω. Τώρα βλέπετε εδώ πέρα η φάση είναι μετά τη σέντρα για εμά. Αλλά δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Κάκο εδώ πέρα με τον Μπουτζίκο. Ο οποίο Μπουτζίκο έχει και η κίτρινη κάρτα όπω βλέπουμε τώρα. Το Μα Μπουτζίκο και Καρτσαμπά αλλάζουν την μπάλα εκεί πέρα για τον Διαλό. Ήραμα παίζουμε τη φάση, σταματάει κιόλας, δεν έχουμε κάτι να δούμε. Ε, κρατιόμαστε όμως, κρατάμε την, ε, το παιχνίδι στα μέτρα μας, το φέρνουμε εκεί που θέλουμε. Τώρα εδώ πέρα ο Γκινσάρη βγαίνει για την Ξάνθη στη μεγάλη περιοχή, θα γυρίσει την μπάλα προφανώς για τον Μονρόουζ, αυτός είναι πολύ μακριά όμως για να επιχειρήσει κάτι, κάνει μια σέτρα για τον Γκινσάρη, κάνει αυτό στην κεφαλιά και μπάλα στο γλύκο. Ευτυχώ η άμυνα κλείνει πάρα πολύ καλά του χώρου και δεν καταφέρνουν οι κεφαλιέ του να πάνε προ το τέρμα. Οπότε μα βοηθάει αυτό για να κρατηθούμε σε αυτό το αποτέλεσμα και στο 0-0. Σιγά-σιγά θα δούμε και κάποια αλλαγή αν μπορέσουμε να κάνουμε τώρα. Εδώ πέρα είναι μια σέντρα ε, στο, από τον Κάκο. Αν δεν κάνω λάθο, τέλο πάντων πήγε στην άμυνα τη Εξάνθη. Πλατέλα με το Βιθέντε Παπάζογλου στην άμυνα. Γκινσάρι δίνει απέναντι για το Μονρόου. Αυτός Αυτό στείνει στον ε, Ζαντέρ. Γιάντερ, όπω λέγεται, κατεβαίνει από τα αριστερά. Θα προσπαθήσει να γυρίσει για τον Μονρόζ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Γκινσάρι έξω από την περιοχή. Δίνει στο Βιθέντε ένα μακρινό σουτ. Πολύ άστοχο, πολύ κακό. Η μπάλα περνάει εκτό. Βλέπετε εδώ πέρα ότι σιγά σιγά θα μπει και ο Ναπολιτάνο μέσα. Θα βάλουμε και τον Παστακό. Μήπω αλλάξει κάτι. Δεν πειράζει που είναι έτσι λίγο ε, τραυματίε τα παιδιά. Θα μπει και ο Μπράντονιτ μέσα. Θα αλλάξουμε λίγο την επίθεση. Μήπω και καταφέρουμε να διορθώσουμε κάτι επιθετικά και καταφέρουμε να κλέψουμε το παιχνίδι με μία φάση έστω. Σε ένα ολόκληρο παιχνίδι μέχρι στιγμή έχουμε κάνει μόνο ένα σουτ, το οποίο δεν ήταν το καλύτερο δυνατό. Τώρα, μια φάση που ξεκινάει από την άμυνά μα με τον Διαλό καρτσαμπά με τον Παπαστεριανό. Ο πετάει μέσα την μπάλα, κάνει το λάθο Ποτουρίδη, κλέβει την μπάλα για Ντέρμον Ρόουζ. Από τα αριστερά, Βιθέντε. Η Ξάνθη, πάρα πολύ δυνατή ομάδα, πάρα πολύ καλή ομάδα. Μιχαήλ τώρα. Ε, γυρνάει την μπάλα προ τα πίσω στον Λάζοβιτ. Αυτό πετάει μια βαθιά παλιά μέσα για τον Πλατέλα, ο οποίο κατεβάζει την μπάλα. Προσπαθεί από τα δεξιά να γυρίσει, δίνει πίσω για τον Κινσάρη. Βγαίνει με στην περιοχή. Ο Πλατέλα κάνει ένα σουτ και ο Γλίκο διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Πάρα πολύ σημαντική η απόκρουση εδώ πέρα του Παναγιώτη Γλίκου. Ένα κόρνερ από τον Πλατέλα. Η μπάλα βγαίνει εκτό. Η Μπραήμη κάνει και αυτό ένα σουτ πολύ ψηλά. Όμω η μπάλα ευτυχώ περνάει έξω. Ο Γλίκο εδώ πέρα για ακόμα μία φορά σώζει την ομάδα. Όπω είπα και στην αρχή, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Που καταφέρνουμε και έχουμε έναν τέτοιο ε, τερματοφύλακα και μας κρατάει μέσα στο παιχνίδι. Τώρα, ένα φάουλ με τον πλατέλα. Πέναλτι, αν είναι δυνατόν, πέναλτι από τον Αλή Μπαμπά. Και πάνω που σκεφτόμουν να τον κάνω αλλαγή. Και τώρα στο πέναλτι είναι ο Γιάντερ, ο δεξιός Μπακ. Σουτάρει πάρα πολύ ωραίο ε, πέναλτι. Πάνω αριστερά στη γωνία. Και το 1-0 για τη Ξάνθη στο 75. Δυστυχώ από μια στιμένη φάση από ένα πέναλτι δεχόμαστε τον γκολ ενώ κρατούσαμε πάρα πολύ καλά. Ο Αλή Μπαμπά, ο οποίο αυτό το μάτζ δεν έπαιξε καλά στο προηγούμενο, έβαλε γκολ, αλλά σε αυτό δεν ήταν καλά τα πράγματα. Ναπολιτάνο να σε ένα φάουλ. Παραλίγο στο παραθυράκι πάνω να βάλει τον γκολ, αλλά ο Λάζοβιτ κατάφερε και γλίτωσε την εξάνθη από τον γκολ να πολιτάνω τώρα σε ένα κόρνερ μέσα στην περιοχή. Προσπαθεί εκεί πέρα την κεφαλιά. Ο Παπαστεριανό, ο Παστακό, συγγνώμη. Ο Τόκα, ο οποίο μπήκε στη θέση του αλήμπα κάνει μια σέντρα. Μπράντον είναι στην κεφαλιά και μπάλα περνάει εκτό το 78. Βγήκαμε λίγο πιο μπροστά τώρα. Κάναμε άλλα δύο σουτ. Δυστυχώ δεν ήμασταν καθόλου καλοί σε αυτό το match. Ενώ βλέπω ο Ρόδο, ο ε, 5 5-3. Οκ. Okay. πολύ μεγάλο σκορ. τώρα για την Ξάνθη με τον Πλιάτσικα στην άμυνα. Παπά αυτός αυτό πίσω στην άμυνα. Τώρα ξανά αλλάζει την μπάλα με τον πλιάτσικα στο Βυθέντε. Αυτό πετάει για τον Πολίμο. Ο Πολίμο από τα δεξιά θα γυρίσει μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Γκινσάρη την κεφαλιά και πάλι μπάλα στα χέρια του Γλίκου. Δυστυχώ, αν δεν υπήρχε ε, αυτό το πέναλτι, τα πράγματα θα ήταν καλύτερα. Τόκα τώρα μια σέντρα για τον Μπράδον. Νίτσι κόβουν εκεί πέρα τη Ξάνθη. Κερδίζει όμω ο Καρτσαμπά Ναπολιτάνο. Παπαστεριανό πετάει για τον Κακούρι. Αυτό από τα δεξιά θα γυρίσει μια σέντρα για τον Παστακό. Η κεφαλιά και στα χέρια ακριβώ του Λάζοβιτ. Απαπά. Η Ξάνθη, η οποία ανεβαίνει στου 22 βαθμού και είναι στη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή. Εμεί πέφτουμε λίγο πιο κάτω. Γιαντέρ, τώρα βλέπετε εδώ πέρα το αριστερό μπακ. Συγγνώμη, δεξί είπα την ώρα του πέναλτι. Αλλά ο Τόκα κλέβει <mon conventions> την μπάλα. Και από τα δεξιά τώρα θα γυρίσει μια σέντρα στην περιοχή. Μπαστακός στα κεφαλιά. έρχεται. Και ο Λάζοβιτ τελευταία στιγμή πάνω πριν περάσει μπάλα τη γραμμή. Σώζει την κεφαλιά αυτό το φάση. Να πολιτάνω στο corner. Παπάζο γλουκόβι εδώ πέρα την μπάλα. Πλατέλα στην μπάλα και μάλλον θα περάσει το παιχνίδι 17 σούτ. Έκανε η Ξάνθη 8 στο τέρμα και εμεί τα τελευταία 20 λεπτά πιέσαμε με τι αλλαγέ που κάναμε. Είμαστε στην πέμπτη θέση με 19 βαθμού τώρα. Μία φάση για το Πουτουρίδη. Για την Ξάνθη, συγγνώμη. Θα λήξει λογικά και το παιχνίδι. Και αυτό μα τη δείχνει φάση. Ο... Το παιχνίδι. Βυθένται τώρα. Δυστυχώ δεν καταφέρνουμε να κάνουμε μία νίκη εδώ πέρα. Χάνουμε μία ήττα από την Ξάνθη. Πάρα πολύ άδικη θα έλεγα. Βέβαια είχε το πάνω χέρι η Ξάνθη, αλλά θα μπορούσαμε. Να κρατήσουμε το 0. Ο Παναγιώτης Γλύκο ήταν εξαιρετικό σε αυτό το match. Δεν μπορώ να του προσάψω τίποτα. Δεν πειράζει. Προσπαθήσαμε στο τέλο να βάλουμε ένα γκολ. Δεν θα το δικαιούμασταν. Θα κλέβαμε ουσιαστικά το βαθμό. Αλλά. Οκ. Okay. Είμαστε καλά, είμαστε κοντά. Ακόμα τρει βαθμού είμαστε από την κορυφή. Δεν είμαστε πολύ μακριά. Δεν έχουμε χάσει ακόμα το τρένο. Έχουμε δύο παιχνίδια τώρα μπροστά μα τα οποία Έχουμε τρία, δύο παιχνίδια μπροστά μα τα οποία πρέπει να κερδίσουμε. Βλέπετε εδώ πέρα ο Μπουόλ, ο οποίο δεν έχει παίξει πάρα πολύ και έχει βάλει μόνο ένα γκολ. Σαν αλλαγή στο κύπελο, στα 6 μάτια που έχει παίξει το πρωτάθλημα, δεν έχει παίξει καθόλου καλά. Έχουμε θέμα στην θέση τη επίθεση. Αλλά εδώ πέρα να σα δείξω λίγο του παίχτε που έχουμε πάρει. Έχουμε πάρει τον Κοτσόπουλο, ο οποίο φαίνεται αρκετά καλό. Είναι 20 χρονών ελεύθερο, θα έρθει τώρα το χειμώνα στην ομάδα. Έχουμε πάρει αυτόν τον Σάμουελ Βιλαρίνο, που μπορεί να παίξει και επιθετικό, έχει πολύ καλό φίσνισινγκ και τα λοιπά, γρήγορο στα 21 του Ισπανό, ελεύθερο έρχεται. Επίση έρχεται σαν extreme. εξτρέμ αυτό εδώ πέρα ο Ταβιάνο, ο Ταβιάνο Αργεντίνο, ελεύθερο και αυτό τώρα τα Χριστούγεννα με πολύ καλά mental χαρακτηριστικά, κάποια πολύ καλά χαρακτηριστικά technical, αρκετά γρήγορο, εντάξει θα μπορούσε και λίγο καλύτερα. Και ένα τερματοφύλακα ακόμα, ο Εντένο, ο οποίο θα έρθει για να φύγει κάποιο άλλο, και λογικά θα φύγει, θα σταματήσει ο δανεισμό του Ντμίτροβιτ ε, από την αναγέννηση καρδίτσα, γιατί δεν παίζει και καθόλου. Έχουμε το Γρηγοριάδη, έχουμε το Γλίκο. Με αυτόν τον παίχτη, τώρα θα σταματήσουμε έναν δανεισμό που δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Λοιπόν, και τώρα έχουμε πανσεραϊκό και ολυμπιακό βόλιο. Εγώ τώρα θα περάσω αυτά τα δύο παιχνίδια και θα τα πούμε στο παιχνίδι με τον Απόλυ Πόντου για να κλείσουμε ε, το 2021, εδώ πέρα μαζί, 19 Δεκεμβρίου και από εκεί και πέρα ε, να δούμε πώς θα βρεθούμε, πού θα βρισκόμαστε σε αυτή την ε, φάση του πρωταθλήματος. Οπότε κάντε λίγο υπομονή για σας μερικά δευτερόλεπτα, για μένα κάνα 20 λεπτό, μισάωρο, και τα λέμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι πίσω για να παίξουμε το παιχνίδι με τον Απόλλων Πόντου, με τον Απόλλων Καλαμαριάς δηλαδή. Ε, είμαστε στην πέμπτη θέση και τα δύο παιχνίδια που περάσαμε τα κερδίσαμε. Νομίζω ότι και τα δύο τα κερδίσαμε με 3-0, αλλά τον Ολυμπιακό Βόλου τον κερδίσαμε λίγο πιο δύσκολα από ό,τι περίμενα. Το Μπασαριακό το ξεκινήσαμε πάρα πολύ δυνατά. Ο Μπαστακό έβαλε 2 γκολ στο πρώτο λεπτό, δηλαδή στα 15 δευτερόλεπτα ήταν το γκολ. Αλλά δεν μπορεί να αποτυπωθεί. Στο πέμπτο λεπτό ο Διαλό έκανε το 2-0 και στο 17 το 3-0. Ο Μπαστακό και πάλι. Από εκεί και πέρα ο Πανσεραϊκό προσπάθησε να μειώσει, έκανε κάποιε φάσει, αλλά τελικά δεν κατάφερε να βάλει κάποιο γκολ. Και στο μάτσο με τον Ολυμπιακό Βόλου, μέχρι το 63 είμαστε στο 0-0 απειλούμασταν, απειλούσαμε. Αλλά εκεί ήρθε ο Μπασακό στο 63 και στο 74 να βάλει δύο γκολ, να καθαρίσει το μάτ και στο 90 ο Μπράντονιτ έβαλε το τρίτο γκολ. Σε αυτό το παιχνίδι τραυματίστηκε και ο Κάκο, ο οποίο θα λείψει για τρει με τέσσερι μήνε από την ομάδα. Οπότε έχουμε ένα σοβαρό πλήγμα για την ομάδα στα Extreme. Πάμε να κλείσουμε με νίκη σήμερα το παιχνίδι με τον Απόλων Πόντου και φυσικά τη χρονιά του 2021. Έχουμε τρει είδε στο πρωτάλλημα μέχρι στιγμή και μία ισοπαλία. Βρισκόμαστε δηλαδή στην πέμπτη θέση. Βλέπετε ότι είμαστε τέσσερι βαθμού πίσω από τη Βέρεια, η οποία έχει και μάτς, τα ίδια μάτς με εμάς, συγγνώμη. Οι μπροστά μας θέσει θέσεις Απόλλων από όλων Λάρισας, Ξάνθη και Πάουκ Β έχουν από 13 μάτς, οπότε αν κερδίσουμε μπορούμε να ανεβούμε στους 28 βαθμούς και να είμαστε στο τέλος της χρονιάς πάρα πολύ κοντά στην πρώτη θέση. Η αναγέννηση καρδίτσας έχει πέσει λίγο, φυσικά και αυτή έχει ένα παιχνίδι λιγότερο σε σχέση με τους προπορευόμενους, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να κερδίσουμε και να ανεβούμε ακόμα περισσότερο. Ο Μπαστακό έχει βάλει 13 γκολ στη σεζόν. Ο Κάκο είχε τι 5 assists μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Οπότε σίγουρα είναι σοβαρό πλήγμα αυτό. Αυτή είναι η ομάδα. Είμαστε έτοιμοι να πάμε να παίξουμε. Θα τη δούμε φυσικά στο φύλλο αγώνα πώ θα κατεβούμε και οι δύο ομάδε, με ποιου παίχτε θα είμαστε. Και λόγω μια υποχρέωση συνεχίζω το βίντεο σε άλλη μέρα. Ε, οπότε, αυτά τα έχουμε δει, λίγο τα έχω κόψει. Πάμε κατευθείαν να δούμε την ομάδα μα. Ε, θα πάμε να δούμε το φύλλο αγώνα. Την έχω έτοιμη την ομάδα, νομίζω ότι την έχω φτιαγμένη. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα, από ό,τι θυμάμαι. Έχουν περάσει αρκετέ μέρε που είχα γράψει μέχρι αυτό το σημείο, αλλά μου προέκυψε κάτι πολύ ε, σοβαρό και άμεσο. Οπότε, έπρεπε να απουσιάσω και να σταματήσω. Γι' αυτό και κάποιε μέρε περισσότερε πλέον δεν έχετε βιντεάκια και ίσω από εδώ και πέρα να μειωθούν λίγο τα βιντεάκια μέσα στην εβδομάδα για να μπορέσουμε να το μοιράσουμε έτσι ώστε να μπορώ και εγώ να έχω όσο το δυνατόν καλύτερο και πιο γεμάτο εορταστικό πρόγραμμα μπορώ. Φεύγουμε από αυτό. Πάμε να δούμε το φίλο αγώνα όπου είμαστε στο γήπεδο το Καθατζόγλιο με γλίκο, κακούρι, κοστούλα, διαλό, μπουτζίκο, δωρή, παπαστεριανό, αλιμπαμπά, Ναπολιτάνο, μπράντονιτ, μπαστακό, Δημήτροβιτ, Κρουσιέλ, Τωμάς, Μπουόλι, Γιμπέρτ, Τόκα, Βιτίνιο, Πανάγου, Καρτσαμπά στι αλλαγέ. Και ο Απόλων Καλαμαριά με Καλαϊτζίδη στον Πολίτη, Καζό, Εσούμα, Σαπάρο, Λαμπρόπουλο, Σουντούρα, Καλαϊτζίδη, Μπαργκάν, Κατάλντι, Ενωμό, Σιάφα και αλλαγέ Τζοβάρα, Πίτκα, Μαλουμαντσόκο, Αμπντουλάχη, Χαντάτ, Ζήση, Φράγκο και Δινοπαπά και διαιτητή του αγώνα Παναγιώτη Μεωνίδη. Αν θυμάμαι καλά, είμαστε το φαβόρι του αγώνα και με την βαθμολογική θέση που έχουμε, αλλά και γενικότερα με το ποδόσφαιρο που έχουμε παίξει. Οπότε ε, θα πρέπει να καταπιούμε τον Απόλυνα Πόντου. Είναι από τι περιπτώσει που θα πρέπει να κερδίσουμε αρκετά εύκολα. Ξεκίνησε το παιχνίδι εδώ, μια πρώτη φάση που βλέπουμε, οκ. Okay. Ε, δεν ξέρω αν θα βγει εδώ πέρα τώρα με τον Μπράντονι, ο οποίο Μπράντονι δίνει στον Παστακό. Αυτό ξαναγυρνάει πίσω για το Δωρή. Άλλη μπαμπά, Κακούρι από τα δεξιά θα γυρίσει, ίσω μια σέντρα. Όχι, δεν μπορεί. Δωρή ξανακερδίζει, Κακούρι, αλλά σταματάει φάση. Κάπω έτσι είχαμε βάλει και στα παιχνίδια τα ενδιάμεσα που είχαμε βάλει το γκολ στο πρώτο λεπτό, στα 15 δευτερόλεπτα. Κάπω έτσι τόσο γρήγορα το είχαμε βάλει και γι' αυτό παραξενεύτηκα. Καζό τώρα από τα δεξιά, Σουντούρα, Μπαρκάν. Θα δώσει αυτό τον καζό, αυτό θα κάνει μια σέντρα με στην περιοχή. Ο Σιάφα και μπάλα στα κορμιά επάνω και φγαίνει σε κόρνερ στο πέμπτο λεπτό. Η πρώτη καλή φάση για τον Απόλων Απόντου, για τον Απόλων Καλαμαριά. Ένα κόρνερ εδώ πέρα που γίνεται ένα χαμούλη λίγο, αλλά καταφέρουν και διώχνουν η μα σε πλάγιο out και περνάει και αυτή η φάση. Ακόμα δεν έχουμε κάνει shoot. Ο Απόλωνα έχει κάνει δύο shoot και ένα στην αιστεία. Έχει ξεκινήσει καλύτερα από ό,τι φαίνεται σε αυτό το κομμάτι το δημιουργικό ο Απόλωνα. Βλέπετε ότι ανεβαίνουμε στην τέταρτη θέση με το μάτζ να παραμένει στην ισοπαλία. Περνάμε τον Πάοκ Β. Καλό θα ήταν όμω να κερδίσουμε γιατί η Βέρια έχει έναν αγώνα λιγότερο και αν κερδίσει θα ανοίξει μεγάλη διαφορά από εμά. Ήδη είναι στου τρει βαθμού. Εδώ πέρα τώρα κλέβουμε με τον Κακούρι την μπάλα ο Γλίκο στον Διαλό. Αυτό θα δώσει τον Μπουτζίκο από τα δεξιά. Ε, από τα αριστερά, συγγνώμη. Παπαστεριανό αλλάζει την μπάλα με τον Διαλό. Ξανά στον Μπουτζίκο. Ο Μπουτζίκο θα δώσει τον Μπράντονιτ και αυτό τώρα στο κέντρο του γηπέδου. Ξανά στον Μπουτζίκο. Ο Μπουτζίκο γυρνάει. Παπαστεριανό. Αυτό πετάει για τον Μπράντονιτ. Αυτό από τα αριστερά τώρα εδώ πέρα θα προσπαθήσει να κάνει μια σέντρα. Γυρνάει με στην περιοχή. Μπα στα κεφαλιά. Και η μπάλα περνάει εκτό. Πάρα πολύ καλή φάση εδώ πέρα, πάρα πολύ καλή ανάπτυξη από την ομάδα μας και το γκολ που θα περιμέναμε να έρθει από τον Παστακό δεν ήρθε ακόμα. Αλλά έχουμε περιθώριο, ε, έχουμε μπροστά μα αρκετό δρόμο για να τελειώσει το παιχνίδι. Βλέπετε την Απολιτάνο Κοστούλα τώρα, Δωρή. Κάνει ένα λάθο εδώ πέρα. Δωρή επάνω στον εννομό. Κατάλλην τώρα θα δώσει την μπάλα μπροστά για τον εννομό. Αυτό απέναντι από τον γλυκό. Ένα πλασέ. Αλλά η μπάλα περνάει έξω στο 35. Πάρα πολύ καλή φάση για τον ε, Απόλυν Απόντου. Την στιγμή που η αναγέννηση Καρδίτσα κερδίζει τη βέρεια. Και πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή, γιατί και η αναγέννηση σα νομίζω ότι μα περνάει στο βαθμολογικό πίνακα και έχει και αγώνα λιγότερο. Να πολιτάνω, πετάει μπροστά για τον Παστακό, αλλά η πάσα δεν είναι καθόλου καλή. Συνεχίζεται όμω η φάση εδώ πέρα, μια φάση διαρκεία η οποία ξεκίνησε από τον ε, Παναγιώτη Γλίκο, από το δικό μα θερματοφυλάκα. Παπαστεριανό με ντιαλό στο 35 τώρα. Μπουτζίκο θα δώσει για τον διαλό αυτό ξανά στον πετάει μπροστά για τον Παστακό. Αυτό κάνει ένα σουτ πολύ σουτ στα χέρια του πολίτη και η μπάλα καταλήγει στον τερματοφύλακα του Απόλωνα ε, πόντου. Τώρα, διαλόγω θα δώσει για τον Ναπολιτάνο. Ο Ναπολιτάνο και ο Παστακό πάρα πολύ δραστηροί υποδοσφαιριστέ και βοηθάνε πάρα πολύ την ομάδα. Ο Ναπολιτάνο εδώ πέρα κατεβαίνει πάρα πολύ καλά μπροστά. Δίνει για τον Σουνταί Αλιμπαμπά, αυτό στην κεφαλιά. Τη έντρα, συγγνώμη, κεφαλιά από τον Παστακό πάλι στα χέρια του Πολίτη. Για ακόμα μία φορά, μία φάση η οποία καταλήγει στον τερματοφύλακα του Απόλωνα. Η αναγέννηση καρδίτσα τελικά δεν μα περνάει και από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα τώρα, αυτά είναι αποτελέσματα από τα μάτ που έχουν γίνει νωρίτερα, που ξεκίνησαν νωρίτερα. Εμεί ξεκινήσαμε στι 3 η ώρα. Τα μάτ αυτά ήταν στι 3 παρατέταρτο, δηλαδή το αναγέννηση καρδίτσα ε, από όλου πόντου. Δεν παίζουμε καθόλου καλά όμω. Ισοφαρίζει με το γιακουμάκι η Βέρια σε 1-1. Ο Μπράδον τη δίνει για τον Μπαστακό εδώ πέρα. Ο Μπαστακό περνάει πάρα πολύ ωραία. Απέναντι από τον Πολίτη. Ο Μπαστακό πάει να κάνει το ψιλοκρεμαστό και η μπάλα περνάει έξω. Νομίζω ότι θα μπορούσε εδώ πέρα ο Παστακός να κάνει πάρα πολύ καλύτερο από ε, τελείωμα και να καταφέρει να σώσει την κατάσταση και να βάλει την ομάδα μας μπροστά. Να απολυτάνω τώρα. Παπαστεριανό Μπουτζίκο, εκεί πέρα κάνουν ένα τριγωνάκι. Δίνει τον Διαλό. Παπαστεριανό στον Μπράντονιτ, αυτό θα δώσει τον Παστακό. Ο ξανά ξαναγυρνάει πίσω για τον Διαλό. Παπαστεριανό Κοστούλα ξανά και κάνει το λάθο. Και ο Κατάλντι κλέβει την μπάλα και περνάει ανάμεσα από του δύο αμυντικού. Κόβει ο Κοστούλα τι έδωσε, φάουλ έδωσε και δεύτερη κίτρινη κάρτα. Αν είναι δυνατόν, ρε φίλε. Μπάλα έκοψε. Μπάλα έκοψε την τύχη μου μέσα. Μπάλα έκοψε. Αν είναι δυνατόν, ρε φίλε. Αν είναι δυνατόν, ρε φίλε. Αν είναι δυνατόν, τι κάνει, ρε φίλε. Τι κάνει αυτό ο διδητή, ρε φίλε. Ε, ξεκάθαρα μπάλα βρήκε. Ξεκάθαρα μπάλα βρήκε. Κόκκινη κάρτα για την ομάδα μα και τώρα πλέον παίζουμε με. 10 παίχτε. Παίζουμε ουσιαστικά χωρί επιτελικό μέσο. Ο Απόλυνα Πόντου λογικά τα. Θα πιέσει. Εδώ πέρα τώρα κάπου χάνονται τα πράγματα. Ο Σιάφα κόβει και πέρα πάρα πολύ ο Αντρέα Ντιαλό. Δίνει στον ε, Δωρή μπάλα από τον Απολιτάνο. Ντιαλό τώρα γυρνάει πίσω για το γλύκο. Αυτό θα δώσει τον Κιμπέρτ. Το Κιμπέρτ θα δώσει τον Ντιαλό. Δωρή με Παπαστεριανό. Παπαστεριανό στον Κακούρι. Αυτό τον, τον Απολιτάνο ο οποίο ήρθε από τα δεξιά τώρα και πλέον δεν παίζουμε με επιτελικό. Δωρή θα παίξει με Κιμπέρτ. Παπαστεριανό. Ντιαλό. Παπαστεριανό δίνει για τον Απολιτάνο από τα δεξιά. Ο οποίο θα κατέβει τώρα από την πλευρά αυτή. Γυρνάει μια σέντρα για τον Παστακό, Πάρα πολύ ωραία κυφαλιά δυνατή. Αλλά η μπάλα περνάει εκτό από τα δοκάρια του Πολίτη. Δεν καταφέρνουμε να βάλουμε εδώ πέρα τώρα τον κόλ και ξανά η ομάδα μα με τον Μπουτζίκο και τον Μπράντονιτ. Ο Μπαστακό θα χάσει την μπάλα εκεί πέρα από τον Ελέ. Και ο Καλαϊτζίδη θα δώσει το Σιάφα. Θα βγει μπροστά τώρα ο Πόλο να σπώντου. Με σουντούρα Ελέ. Πετάει μια σέντρα για τον Μπαρκάν. Αυτό από τα δεξιά του Απόλου να πόντου όπω κατεβαίνει γυρνάει για τον Καζό. Αυτό θα γυρίσει και τον Κατάλντι. Ένα πάρα πολύ δυνατό σου την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και διώχνουν μια αμυντική μα. Δύσκολα τα πράγματα. Πιεζόμαστε πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Ε, δεν ξέρω αν πρέπει να κάνω και αλλαγέ. Η αλήθεια είναι. Γιατί παίζει καλά η ομάδα μπροστά. Θα βάλω μέσα τον Μπουόλι. Θα βάλω μέσα και τον Τομά. Στη θέση του Μπράντονι θα κάνω και αυτέ τι αλλαγέ ελπίζοντα ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Τώρα εδώ πέρα ο Απόλυνα Πόντου είναι ξαφνικά μπροστά με Σουντούρα στο 73. Καζό από τα δεξιά. Καζό προσπαθεί εδώ πέρα να βρει χώρο να κάνει μια σέντρα. Κάνει μια σέντρα. Εννομώ την κεφαλιά και στα χέρια του γλύκου η μπάλα. Πετάει μέσα ο γλύκο τώρα ε, ο Ο μπαστακό, συγγνώμη, έδωσε για τον Κακούρι. Αυτό είναι ο Απολιτάνο. Ξανακατεβαίνει ο Κακούρι από τα δεξιά. Θα κάνει μια σέντρα για τον. Έχασα τα λόγια μου για τον μπαστακό. με συνέχεια και πάνω από ο Μπουτζίκο. Ε, μια κεφαλιά από τον μπαστακό. Ακόμα μια κεφαλιά από τον μπαστακό. Και η μπάλα στα χέρια του Πολίτη. Δυστυχώς τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Κουράγιο δίνουμε στην ομάδα μας. Στο 83 έχουμε φτάσει. Πάμε για την Ισοπαλέα. Δυστυχώς δεν καταφέρνουμε να βάλουμε γκολ. Θα μπορούσαμε νομίζω να έχουμε βάλει γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά έτσι όπως πήγε το πράγμα με την κόκκινη κάρτα. Με αυτή την άδικη κόκκινη κάρτα θα έλεγα. Δεν ήταν τώρα τάκλιν αυτό για να πάρει κόκκινη. Δίνω παπά στο Μία σέντρα στο Τζοβάρα, η μπάλα στα χέρια του Γλύκου στο, 80, στο 90 ακριβώ. Ε, θα δώσει ο Γλύκο τώρα στον Διαλό, αυτό θα δώσει στον Παπαστεριανό. Μία βαθιά παλιά για τον Μπουόλι, ε, όμω δεν καταφέρνουν εδώ πέρα να κάνουν τίποτα. Ελέ κόβει. Καταφέρνει τον Διαλό και κόβει την μπάλα. Δωρή. Δωρή θα δώσει για τον Κακούρι, αυτό τον Ναπολιτάνο. Ο Ναπολιτάνο παλεύει εκεί πέρα, μπορεί να χάσει την μπάλα, όχι γιατί χάνει Κακούρι με τον. Ε, Δωρή Παπαστεριανό Μπουόλη Για να δούμε αυτή η φάση. Αν θα βγάλει κάπου. Ο Ναπολιτάνο κερδίζει την μπάλα. Βγαίνει από τα δεξιά. Κατεβαίνει. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Προσπαθεί να γυρίσει μια σέντρα εδώ πέρα. Αλλά η μπάλα πάει κόρνερ και σταματάει τη φάση. Ένα φάουλ με τον Ναπολιτάνο. Κόβει εδώ πέρα ο Τζοβάρα τώρα στο 92. Ο κακούρι δίνει ξανά στον Ναπολιτάνο. Αυτό θα δώσει στο Δωρή. Δωρή στο Κακούρι. Γκιμπέρτ δίνει στον Παπαστεριανό Μπουόλι. μπουόλι για με τον Ντομά. Κάνει ένα σουτ. Το μπουόλι. πάρα πολύ καλό σουτ παρά λίγο να χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Αλλά η μπάλα τελικά δεν κατέληξε πουθενά και έχουμε φτάσει στο 94. Μία σέντρα εδώ πέρα από το Σιάφα. Αλλά η μπάλα κόβεται από του αμυντικού. Θα λήξει τώρα το παιχνίδι 0-0. Δυστυχώ απογοήτευση. Θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει και αυτό το ματ. Ε, Μα φέρνει αρκετά μακριά από την πρώτη θέση και ζορίζουν τα πράγματα. Σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσουμε να ανεβαίνουμε θέσει εδώ πέρα και να κυνηγήσουμε την Βέρεια η οποία είναι στου 30 βαθμού. Φαινόταν ένα μάτ λιγότερο γιατί ήταν να ξεκινούσε νωρίτερα το μάτ, αλλά τελικά με την ισοπαλία που έφερε η Βέρεια κρατιέται στου 4 βαθμού μπροστά μα. Έχουμε αρκετέ πιθανότητε να φτάσουμε εδώ πάνω. Έχουμε αποκοπή, συγγνώμη, από τα πίσω κομμάτια. Θα ήταν ιδανικό να μπορέσουμε να ανεβούμε την πρώτη χρονιά αρκετά δύσκολο θα έλεγα και από τη στιγμή που δεν έχουμε και budget και που μπορεί να κάνουμε εδώ πέρα ολόκληρα τέτοια σκηνικά. Τέλος πάντων, ε, ο Κοστούλας, ε, ανα, αποβλήθηκε για ένα match, θα πληρώσει την πρόστιμο να πληρώσει. Ο Μπουόλη συνεχίζει να μην βάζει γκολ, έχουμε θέμα στην επιθετική γραμμή. Αν δεν παίξει ο Μπαστακό, αν δεν βάλει ο Μπαστακό 2-3 γκολ να καθαρίσουμε μάτ, οι υπόλοιποι είναι λίγο δύσκολοι. Καλά, αυτό δεν είναι έτοιμο να απαντήσει, γιατί ο άλλο δεν ήταν ε, εκεί πέρα να σκοράρει. Τώρα παίζουμε το επόμενο μάτς με Απόλλων Λάρισας που είναι δεύτερη θέση στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Λογικά ναι έχουμε ακόμα δύο αγώνες για να τελειώσει εδώ πέρα ουσιαστικά το πρώτο μισό του πρωταθλήματος με Απόλλων Λάρισας και Νίκη Βόλου. στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε Απόλλων Λάρισας και θα δούμε πως θα πάει γιατί είναι και οι μεταγραφές στη μέση αν και δεν νομίζω ότι θα κάνω κάποια μεταγραφή. Λάρισα έχουμε δει, Τρίκαλα έχουμε δει, Νίκη Βόλου δεν έχουμε δει. Και Απολλό Λάρισας, Απολλό Λάρισας είπαμε είναι στη δεύτερη θέση οπότε είναι σημαντικό να το δούμε. Αν θέλετε κάτω στα σχόλια γράψτε μου εσείς ποιο από αυτά τα μάτς θέλετε να δούμε εδώ πέρα από, αυτά τα, από αυτή την πεντάδα αγώνων μέσα στην κατηγορία. Στην, στο μήνα ίσως να περάσουμε και τα τέσσερα παιχνίδια και να πάμε να παίξουμε με τον Αλμοπό, την αριδε, ε, στο καθατζόγλιο με τον Αλμοπό Αριδέα, για να έχουμε τελειώσει και τι μεταγραφέ, να δούμε αν θα έχει φύγει κάποιο παίχτη, αν θα έχουμε φέρει και άλλου παίχτε. Μία ομάδα που δεν την έχουμε δει όλοι όπω όπως και η Λάρισα. Θέλω δηλαδή να δούμε περισσότερο τι ομάδε που δεν έχουμε δει σε αυτή τη φάση, για να μην τα περνάμε τα παιχνίδια έτσι. Τέλο πάντων, αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Ελπίζω να σα άρεσε. Δεύτερη ισοπαλία στο πρωτάθλημα. Οκ, okay, δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Εδώ πέρα τώρα ψιλοθύμωσα και καλά. Σταμάτησε ο δανεισμό τη αναγέννηση τη με τον πέρα, τον Δμήτροβιτς. Δεν πειράζει, κι αλλιώ είπαμε ότι φέρνουμε ε, Άλλων επιθε... άλλον τερματοφύλακα, συγγνώμη, για να έφευγε ο δανεισμό του. Οπότε δεν μα πειράζει καθόλου. Στα finances ξοδεύουμε πάρα πολύ και θα πρέπει εδώ πέρα το payroll budget να ανεβεί λίγο. Γενικότερα δεν χρωστάει πάρα πολύ η ομάδα, θα προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε αυτό. Από τη στιγμή που είμαστε μέσα στου στόχου, ε, νομίζω ότι δεν κινδυνεύουμε ιδιαίτερα να φύγουμε. Αυτά. Τώρα στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε, όπω είπαμε, από όλων Larissa και ένα ακόμα παιχνίδι. Θα δούμε ποιο θα είναι αυτό. Θα δούμε πώ θα πάνε οι μεταγραφέ. Αν σας άρεσε το βίντεο μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα subscribe στο κανάλι, βοηθάει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στήριξτε την προσπάθεια αυτή για να μπορέσουμε κι εμείς, να μπορέσω κι εγώ να συνεχίσω να δίνω τα βίντεο αυτά και να συνεχίσω να το κάνω αυτό που κάνω. Δεν είναι ότι δεν μου αρέσει, αλλά με τη στήριξή σας, με τα like, με τα subscribe και τα σχόλια, μου δίνετε ακόμα μεγαλύτερη όθηση για να μπορέσω να συνεχίσω να το κάνω καθημερινά. Επίση, κάτω στην περιγραφή, τα social media links, φυσικά ξέρετε τη διαδικασία εκεί πέρα πώ μπορείτε να με βρείτε. Και τα link για να μπείτε στο eneba.com, Μπορείτε από το eneba.com να αγοράσετε πιο φθηνά παιχνίδια. Και μην ξεχνάτε τον κωδικό Step Up Gaming όπου μπορείτε να βοηθήσετε έτσι και το κανάλι οικονομικά. Αλλά και να βοηθήσετε και την τσέπη σα γιατί θα κερδίσετε ακόμα περισσότερα χρήματα. Αυτά από εμένα. Να είστε καλά, να προσέχετε και εμεί τώρα θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σα.